Ο Ζούσε κάποτε στον ορχομενό τη Βιωτία ο βασιλιάς Αθάμα. Μια μέρα η νύμφη του ουρανού Νεφέλη, καθισμένη πάνω στο ολόλευκο και αφράτο σύννεφό τη, πέρασε πάνω από την πόλη. Είδε την όμορφη πολιτεία και το λαμπρό παλάτι του Αθάματα και πλησίασε, πλησίασε και στο τέλος κατέβηκε από το σύννεφό τη και στάθηκε μπροστά στον Αθάμαντα. Οι δύο νέοι δεν άργησαν να λαβωθούν από το βέλος του έρωτα. Η Νεφέλη και ο Αθάμας παντρεύτηκαν και έκαναν δύο παιδιά, τον Φρίξο και την Έλλη. Ζούσαν ευτυχισμένα, αλλά σιγά σιγά η Νεφέλη άρχισε να νοσταλγεί την αληθινή της πατρίδα, τον ουρανό. Μια μέρα δεν άντεξε. Ανέβηκε σε ένα σύννεφο και πέταξε πάλι στο ουράνιο βασίλειο. Μόνος καθώς ήταν τώρα ο Αθάμας, Ξαφνιάστηκε ευχάριστα όταν μία μέρα εμφανίστηκε μπροστά του μία γυναίκα άγνωστη που του ζήτησε να της προσφέρει προστασία. Ήταν η Ινό, η θηγατέρα του βασιλιά της θήβας Κάδμου. Η Ινό περιπλανιόταν από τόπο σε τόπο διωγμένη από τον πατέρα της. Η θεά Ήρα είχε προστάξει τον Κάδμου να τη διώξει για να μην αναθρέψει η Ινώ τον Διόνυσο, γιο του Δία με τη Σεμέλη, την άλλη κόρη του βασιλιακάδου Ο Αθάμας έκανε την Ινό γυναίκα του. Εκείνη όμως μισούσε τον Φρίξο και την Έλλη και κατάστρωνε σχέδια για το χαμό τους. Μια μέρα κάλεσε τις γυναίκες της πόλης και τις έπισε να φρυγανίσουν τους σπόρους του σταριού που φιλούσαν οι άντρες τους στις αποθήκες. Ήρθε ο καιρό της σποράς και έσπηραν οι άντρε τον καρπό. Όπως ήταν φυσικό, τα Σπαρτά δεν φύτρωσαν. Οι άνθρωποι άρχισαν να υποφέρουν από φτώχεια και πείνα. Ανυποψίαστος για τις πανουργίες της γυναίκας του βασιλιά, αποφάσισε να ζητήσει χρησμό από το μαντίο των δελφών. Η ίνο όμως επαγρυπνούσε. Δωροδόκησε τους απεσταλμένους του βασιλιά για να μεταφέρουν το χρησμό που τους είπε εκείνη. Και να πως μίλησαν εκείνοι στον αθάματα. «Βασιλιά μου, ο χρησμός είναι ξεκάθαρος. Πρέπει να θυσιάσεις το γιο σου στον Δία, αν θέλει να ξαναβγάλει τούτη γη καρπού. Καλύτερα να πεθάνω εγώ. Τον φρίξω, δεν το θυσιάζω, απάντησε θυμωμένο ο Αθάμας. Οι αγρότε όμω, εξαγριωμένοι, ζητούσαν να γίνει η θυσία. Και έτσι ο Αθάμα αναγκάστηκε να υποχωρήσει μπροστά στην οργή του λαού του. Η ώρα που περίμενε με χερεκακία η Ινώ είχε έρθει. Μπροστά στο βωμό στέκεται ο φρίξος και ο Μάντης έχει το μαχαίρι του έτοιμο για την άδικη θυσία. Ο πατέρας του και οι αδελφοί του θρύνουν απαρηγόρητοι. Σηκώνει ο Μάντης το μαχαίρι, μα ένα θέαμα αλόκοτο τον σταματά. Στον ουρανό είχε φανεί ένα κρυάρι με χρυσό δέρμα και μαλλί, με χρυσά κέρατα στριφτά και με ανθρώπινη λαλιά. Το είχε στείλει η Νεφέλη που δεν είχε ξεχάσει ποτέ τα παιδιά της. Τα δύο αδέλφια Ανεβαίνουν πάνω του και πετούν ψηλά στον ουρανό, γλιτώνοντας από την κακιά μητριά τους. Το κρυάρι συμβούλεψε τα παιδιά να μην κοιτάξουν κάτω όσο θα κρατούσε το ταξίδι. Πάνω από το στενό όμως, ανάμεσα στη Τράκη και το Σύγιο, η Έλλη δεν άντεξε. Κοίταξε και έπεσε. Από τότε εκείνο το στενό ονομάζεται Λίσποντος. Η θάλασσα είχε μαγέψει την Έλλη και σε αυτήν χάρισε το όνομά της η απερίσκεπτη κόρη. Μόνος και λυπηρό ο Φρίξος συνέχισε το ταξίδι του, ως που έφτασε στην Κολχίδα, στην ανατολική πλευρά του έξιον Πόντου. Εκεί τον υποδέχτηκε καλόκαρδα ο βασιλιάς Είτης, που ήταν γιος του ήλιου. Ο Φρίξος θυσίασε το θεϊκό κρυάρι στον Δία, που τον είχε βοηθήσει να φτάσει σώος στην Κολχίδα και χάρισε το δέρμα του ζώου στον Αιίτη. Εκείνος το κρέμασε σε μια βελανιδιά στο ιερό άλσος του Άρη και έβαλε να το φυλάει ένα φίδι δράκος που δεν κοιμόταν ποτέ. Ο Αίτη πάντρεψε τον Φρίξο με την κόρη του Νιχαλκιόπη. Απέκτησαν τέσσερις γιου και έζησαν ευτυχισμένοι. Ο καημό για την πατρίδα όμως φαίνεται πως δεν άφησε ποτέ τον Φρίξο. Πριν πεθάνει ζήτησε από τα παιδιά του να του υποσχεθούν ότι μια μέρα θα επέστρεφαν στον ορχομενό την ίδια ώρα που ο Φρίξος και η Ελ πετούσαν πάνω από τις θάλασσες, στην Ιολκό της Μαγνησίας, γινιόταν ένα αγόρι από ξεχωριστή γηνιά ο Διομήδης, δυσέγγονος του Αιώλου. Κανονικά ο Διομήδης δεν έπρεπε να γεννιέται στο λαμπρό παλάτι της Ιολκού. Ο πατέρας του, ο Έσονας, βασιλιάς στο ισχυρό αυτό θα καμάρωνε βλέποντας τον νεογέννητο διάδοχο. Το κλάμα του μωρού θα αντιχούσε σαν δώρο στη βασιλική οικογένεια. Αλλά τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ο Πελίας, γιος του Ποσειδώνα και η τεροθαλής αδελφός του Έσονα, είχε αρπάξει το θρόνο μετά το θάνατο του πατέρα του Έσονα, του Κρυθέα. Όμως, ο σφετεριστής του θρόνου, ο Πελίας, ζούσε με το φόβο. Ένας χρισμός είχε προβλέψει ότι θα έβρισκε το θάνατο από έναν άντρα μονοσάνδαλο. Ποιος θα ήταν πιο επικίνδυνος για τη ζωή του από το γιο του Έσονα, ίσως εκείνος να φαίνονταν πιο γενναίος από τον πατέρα του και να απαιτούσε τα νόμιμα δικαιώματά του στο θρόνο της Ιολκού. Ο Πελίας θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό και να βλάψει τον μικρό. Ο Έσονας και η γυναίκα του δεν δίστασαν στιγμή. Είπαν πως δήθεν το βρέφος πέθανε, τύλιξαν ένα κούτσορο σε πανιά και κίνησαν να το θάψουν. Μετά την ταφή του βρέφους φυγάδευσαν τον Διομήδη, στέλνοντάς τον στον κένταυρο Χίρονα στα δάση του πηλίου. Χίρονα, έχεις πείρα στο κυνήγι, στον πόλεμο, αλλά και στην ιατρική και στη μουσική. Είσαι ο καλύτερος δάσκαλος. Ξέρεις να γυμνάζεις το σώμα, το νου και την ψυχή. Κάνε το γιο μου άντρα σωστό, με καρδιά και γενναιότητα. Με αυτά τα λόγια παρέδωσε ο Έσονας το γιο του στον Χίρονα. Ο Χίρονας έβαλε τα δυνατά του. Δίδαξε τον Διομήδη ιατρική και γι' αυτό τον ονόμασαν Ιάσονα, που σημαίνει αυτός που ξέρει να γιατρεύει. Το δίδαξε όμως και την αρετή, την ευγένεια και την τόλμη. Όταν ο Ιάσονας μεγάλωσε λίγο, ο Χίρονας του μίλησε για τον Πελία και για την αδικία που είχε κάνει στην οικογένεια του μικρού. Τις νύχτες γύρω από τη φωτιά, μέσα στη σπηλιά τους, δάσκαλος και μαθητής μιλούσαν για μακρινές και πλούσιες πολιτείες, για την κολχίδα και για το χρυσό μαλοδέρας, όπως το έλεγαν, που όποιος το αποκτούσε θα γινόταν πλούσιος και ευτυχισμένο. Μιλούσαν όμως και για τις απέραντες θάλασσες, για τα τέρατα και για τους άγριους ανθρώπους που ζούσαν σε εκείνα τα μέρη. Κανείς δεν είχε τολμήσει να σκεφτεί ένα ταξίδι στην κολχίδα. Ο καιρός περνούσε και ο μικρός Ιάσονας έγινε όμορφο και δυνατό παλικάρι. Κάποτε κατάλαβε ότι είχε έρθει η στιγμή να αφήσει πια το σχολείο του δάσους, τα παιχνίδια και τον αγαπημένο του δάσκαλο Χίρον. Έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνε του. Έπρεπε να πάει στην Ιολκό και να γυρέψει από το θείο του τον θρόνο που δικαιωματικά του ανήκε. Αποχαιρέτησε τον Χίρονα συγκινημένο. Ήξεραν ότι δεν θα ξεχνούσαν ποτέ ο ένας τον άλλο. Καθώς κατέβαινε από το πύλιο στην Ιολκό, συνάντησε στον ποταμό Άναβρο μια άσχημη γριά που του είπε με τρεμάμενη φωνή. «Βοήθησε με γέ μου να περάσω το ποτάμι. Στέκομαι εδώ ώρες και δεν μπορώ να κουνηθώ. Την ευχή μου να έχεις». Το ποτάμι θέργευε και κατέβαζε πολύ λάσπη. Ο Ιάσονας όμως δεν δίστασε. Την πήρε στους ώμους του και βάδισε αργά για να μην παρασυρθούν από το ορμητικό νερό. Μόλις έφτασαν στην άλλη όχθη, ο Ιάσονας ανακάλυψε πως του έλειπε το ένα σανδάλι. Είχε κολλήσει στη λάσπη. Συνέχισε πάντως την πορεία του, μα πριν ξεμακρύνει, άκουσε μια φωνή. «Από εδώ και πέρα θα έχεις την εύνοιά μου. Την κέρδισες με το σπαθί της καρδιάς σου. Είμαι η Ήρα και θα βρίσκομαι κοντά σου όταν με χρειάζεσαι». Ο Ιάσονας γύρισε και είδε μια λιγερή, πανέμορφη γυναίκα με μίαν απόκοσμη λάμψη ολογυρά τη. Η θεά είχε θελήσει να τον δοκιμάσει, παίρνοντα τη μορφή μια ανίμπορη γριούλα. Όταν ο Ιάσονα έφτασε στην Ιουρκώ, είχαν γιορτή και όλο ο κόσμο ήταν συναγμένο στην αγορά. Για μια στιγμή ο θόρυβο και η βοηή σταμάτησαν. Όλοι στράφηκαν στον ξένο, τον όμορφο ξανθό που φορούσε δέρμα λεοπάρδαλης, και κρατούσε δύο αιχμηρά δόρατα. Μα τη σιωπή του θαυμασμού του διέκοψε το κλικ κλοκ από το άρμα του Πελία. Τα άλογα σταμάτησαν απότομα μπροστά στον εντυπωσιακό νέο. Ο Πελία είδε αμέσω πω ήταν μόνο άνδαλο. Ταράχτηκε, μα τον ήρεμο. Από πού μα έρχεσαι, Ξένε, ποια η πατρίδα σου και η οικογένειά σου, τον ρωτάει. Γιο του έσωνα είμαι, και έρχομαι με ένα σκοπό, να πάρω πίσω τον θρόνο που μου πήρε ο Πελίας. Ο Ιάσονας δεν ήξερε βέβαια με ποιον μιλούσε. «Μα πού είναι το σπίτι του σεβαστού πατέρα μου, λαχταρώ να βρεθώ γρήγορα κοντά του». Ο Πελίας, πνίγοντας την ανησυχία του, πρόσταξε να δείξουν στον Ιάσονα το σπίτι του πατέρα του. Ο κόσμος είχε αρχίσει πάλι να φλιαρεί. Το βλέμμα του Πελία όμως σκοτίνιαζε. Πέντε μερόνυχτα γλεντούσαν στο σπιτικό του πατερα του ο κοσμος ειχε αρχισει παλι να φλιαρει το βλεμμα του πελια ομως σκοτινιαζε πεντε μερονυχτα γλεντουσαν στο σπίτι του εσονα τον ερχομό του Ιάσωνα. Την έκτη μέρα, ο Ιάσωνας που είχε μάθει πια τα καθέκαστα, παρουσιάστηκε μπροστά στον Πελία. «Πελία, ήρθε η ώρα να μου παραδώσεις το θρόνο της Ιολκού. Κράτα τα πλούτη που απέκτησες όσο βασίλευες άδικα και δώσε μου τη βασιλεία. Πάει καλά η ο θρόνος είναι δικό σου», λέει ο θείο στον άνυψιό του, χαμογελώντας κρυφά. «Ένα μόνο θέλω να σου ζητήσω. Είμαι γέρος πια Μα εσύ είσαι νιώ και δυνατό, βοήθησέ με να αλαφρώσω το χρέο που έχω αναλάβει. Αυτό ο Ιάσονα ακούει το θείο του με προσοχή. Είδα τον φρίξο στο όνειρό μου χτε, και το γλυκό του πρόσωπο μου παρήγγειλε να αρματώσω καράβι και να πάω στα μέρη του για να φέρω πίσω το χρυσό μαλοδέρα του κρυαριού που το ταξίδεψε εκεί. Έστειλε να πάρω και χρησμό από το μαντίο των δελφών. Είπε να πάω γρήγορα στην κολχίδα, είναι θέλημα του Θεού. Μα εγώ είμαι μεγάλο πια για τέτοιο τόλμημα. Πήγαινε εσύ, Άσονα, στη χώρα του Αίτη, και όταν γυρίσει με το χρυσό μαλοδέρας, το βασίλειό μου θα γίνει δικό σου. Ο Άσονα δεν δίστασε στιγμή. Ήξερε για την κολχίδα και για το χρυσό μαλοδέρας. Ήξερε, Πόσο δύσκολο ήταν να φτάσει εκεί καράβι δίχως να τσακιστεί. Ήξερε για τον τρομερό δράκο που φιλούσε το πολύτιμο αντικείμενο και ότι έφερνε πλούτο και ευτυχία σε όποιον τόπο βρισκόταν. Αισθανόταν έτοιμο για τη μεγάλη περιπέτεια. Είχε άλλωστε στο πλευρό του τη θέα Ήρα. Ο Πελία όμω είχε άλλα στο νου του. Αποκλείεται αυτό ο νεαρό να τα καταφέρει. Η ιδέα δεν έχει τι δύσκολο ταξίδι ξεκινά. Δεν θα γυρίσει ζωντανό. Μα ο Ιάσονα δεν χάνει καιρό. Βρίσκει τον πιο ξακουστό ναυπηγό, τον Άργο από το Άργο, και του ζητά να φτιάξει ένα γερό σκαρί με 50 κουπιά. Ευτυχώς ο Άργος παρακούει τον Πελία. Ο κακόβουλος βασιλιάς του ζήτησε να μην βάλει πολλά καρφιά στο πλοίο για να βουλιάξει γρήγορα. Με τη βοήθεια της Αθηνάς, ο ναυπηγός έφτιαξε ένα πλοίο όχι μόνο γερό, μα και ελαφρύ, φτιαγμένο με ξύλο πεύκου και βελανιδιάς από το πύλιο. Ήταν πολύ γοργό. Γι' αυτό το βάφτισαν αργό. Λένε μάλιστα πως είχε ανθρώπινη φωνή γιατί η θεά Αθηνά έβαλε στην πλώρη φυλαχτό ένα κομμάτι από την ιερή βελανιδιά τη Δοδόνη. Θεϊκό πλοίο, μα ήθελε και το ανάλογο πλήρωμα. Στέλνει λοιπόν ο Ιάσονα κύρικες σε όλη την Ελλάδα και καλεί τους πιο γενναίου να τον συντροφέψουν στη δύσκολη αποστολή. Ήρθαν τα πιο εκλεκτά παλικάρια, τρανόψυχων ανθρώπων και θεών παιδιά, άντρες με ξεχωριστές δυνάμεις όλοι μαζί ονομάστηκαν αργοναύτες. Ήρθε ο Ηρακλής και ο αχώριστος σύντροφος του Ήλας. Ήρθε ο Τίφης, έξοχος καπετάνιος, που είχε μάθει την τέχνη της πλοήγησης από την Αθηνά, μα και ο Αγκαίος από τη Σάμο, σπουδαίος καπετάνιος και αυτός. Ο Ήδμονας και ο Μόψος, οι δύο μάντες, ήρθαν ενώ είχαν προβλέψει οι ίδιοι το θάνατό τους και ακόμη ο Ορφέας, ο Μουσικός, που μάγευε όλα τα πλάσματα με το τραγούδι και τη λύρα του, τα αδέλφια Κάλαης και Ζήτης, που είχαν φτερά στα πόδια, και οι δυόσκουροι Κάστορ και Πολυδεύκης, γη του Δία με υπεράνθρωπες δυνάμεις. Ήρθε ο Λικέας, γιος του βασιλιά της Μεσσίνης Αφαρέα. Είχε μάτια δυνατά σαν του Λίγκα και έβλεπε μέσα από δέντρα και από πέτρες ακόμη και κάτω από τη γη θα καθόταν στην πλώρη να βοηθά τον τύφη και τον αγκαίο στην πλοήγηση βλέποντας τάστρα και τις μακρίνες ακτές. Από κοντά και ο Εθαλίδης, γιος του Ερμή, που είχε δυνατή μνήμη και φυσικό ήταν να αναλάβει κήρυκας. Ο Ήφικλος πάλι, πρωταθλητής στο Ακόντιο, έσπευσε στην Ιορκό όπως και ο Πολύφημος, ο ολικιωμένος γιος του Ποσειδώνα και βασιλιάς της Λάρισας. Οι συγγενείς του Ιάσωνα δεν έλειψαν. Ο άδμητος, ο άκαστος, ο εγγονός του Ποσειδώνα περικλήμενος, που μπορούσε να πάρει όποια μορφή ήθελε, ο Ταλαός, ο Λεόδοκος και ο Ήφικλος, όλοι είχαν διακριθεί για τα ηρωικά τους κατορθώματα. Αυτοί και άλλοι πολλοί ήρωες από την Ελλάδα έφτασαν στην Ιολκό για να σαλπάρουν στο άγνωστο. Η Αργό σαλπάρει. Η Αργό και το λαμπρό πλήρωμα, οι αργοναύτες, είναι έτοιμοι έχουν συγκεντρωθεί όλοι στο λιμάνι. Πρώτη τους φροντίδα ήταν να κάνουν θυσία στον Απόλλωνα. Ο Ιδμον μαντεύει το μέλλον και καθησυχάζει τους αργοναύτες ότι είναι γραφτό να γυρίσουν όλοι τους. Όχι όμως και ο ίδιος. Για αργό τώρα γλιστρά στα νερά του Παγασιτικού. Με τον τύφη στο τιμόνι, με το μεγαλόσωμο Ηρακλή στη μέση του πλοίου, με τον Ιάσονα επικεφαλής και με τέτοιους εκλεκτούς συντρόφους το ταξίδι προβλέπεται ξεχωριστό. Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο λιμάνι για τον απόπλου στεκόταν βούβο και συγκινημένο. Έβλεπε την πιλιάδα αργό να ξεμακραίνει, ώσπου έγινε μια μικρή κουκίδα στον ορίζοντα. Ήξεραν όλοι ότι η κολχίδα βρισκόταν πέρα από τις τρεις θάλασσες. Στα άγρια εκείνα μέρη του Καυκάσου, πάνω σε ένα βράχο ήταν καρφωμένος ο Προμηθέας. Άραγε θα επέστρεφαν ποτέ οι αγαπημένοι ήρωες από τα ξένα. Στο πλοίο πάντως, η λύρα και το τραγούδι του Ορφέα γαλήνευαν τις καρδιές των αργων αυτών και τους έδιναν δύναμη και θάρρος. Στην αρχή έπλεαν γυαλό γυαλό, μα από το μέρος που ονομάστηκε αφέτες, ξανύχτηκαν πια μεσοπέλαγα και έβαλαν ρότα για τα ανατολικά. Όταν βρέθηκαν όμως ανάμεσα στον Άθο και στη Λίμνο, έπιασε μεγάλη θαλασσοταραχή Πάλεψαν οι αργοναύτες με τα κύματα ως το απόγευμα, ως που κατάκοποι πια μπήκαν στο λιμάνι της ανεμόεσας λίμνου που φημιζόταν για το καλό κρασί της. Τελείωσαν τα βασανά μας σύντροφοι. Εδώ θα βρούμε μια ήσυχη γωνιά να ξαποστάσουμε, λέει ο Ιάσουνας. Δεν νομίζω, κάνει ο για κοιτάξτε καλύτερα. Ένα πλήθο αρματωμένων γυναικών τους περίμενε με τα τόξα οπλισμένα και με τα δώρα τα ψηλά. Τι τόπος είναι αυτός όπου πολεμάνε οι γυναίκε αντί για του άντρε, αναρωτήθηκε ο Πολυδεύκη. Δεν ξέρω, πάντω είναι έτοιμε να μα επιτεθούν, κάνει ο Κάστορα. Κάποιο πρέπει να του μιλήσει. Ο Εθαλίδη, βέβαια, ο γλυκομίλητο κήρυκα, ήταν άριστο για αυτή την αποστολή. Μην τολμήσετε να μα πλησιάσετε άντρε. Είστε χαμένοι, λέει μια ψηλή και δυνατή γυναίκα, σημαδεύοντά του με το τόξο τη. Στάσου μια στιγμή, ωραία κόρη. Δεν βλέπει σε τι κατάσταση είμαστε δαρμένη από τον άνεμο και από την αλμύρα. Δεν θέλουμε το κακό σας, ούτε να πάρουμε τον τόπο σας. Προορισμός μας είναι η μακρινή κολχίδα. Η ανταριασμένη θάλασσα μας έσπρωξε ως εδώ. Δεχτείτε μας ειρηνικά και πείτε μας άξιες και γενναίες γυναίκες. Πού είναι οι άντρες σας? Μαλάκωσε το πρόσωπο της γυναίκας και κατέβασε το τόξο της. Φωνάζει γύρω της τις άλλες και κάτι συζητούν. Σε λίγο βγαίνει μπροστά μια άλλη λίμνια και πλησιάζει τον Θαλίδη. Άντρε σε τούτο το νησί ξένε δεν υπάρχουν. Του σκοτώσαμε. Αα, απόρρισαν και αποδοκίμασαν με μια φωνή αργοναύτε. Δεν ήθελαν, βλέπετε, να σμίξουν μαζί μα. Έφερναν γυναίκε, εχμάλωτε από τη θράκη. Τόσο όμορφε γυναίκε να τι περιφρονούν, πώ γίνεται. Το όνομά σου δεν μου το είπε, κυρία μου. Οι φινόοι με λένε. Οι άντρε δεν μα ήθελαν, γιατί το σώμα μα μύριζε άσχημα. Αχ, εξημιαλισμένε, είχαμε αμελήσει βλέπεις να προσφέρουμε τι τιμέ που έπρεπε στην Αφροδίτη. Και η θεά του έρωτα μα τιμώρησε με αυτή τη μυρωδιά. Δεν μπορούσαμε όμω να δεχτούμε τέτοια κατάσταση. Συνομωτήσαμε και μια νύχτα σκοτώσαμε του άντρε, τι σκλάβε του και όλα τα αρσενικά παιδιά του για να μην μα εκδικηθούν αργότερα για τον φόνο των πατεράδων του. Οι αργοναύτε δεν πίστευαν στα αυτιά του. Και πώ ζείτε μόνοι σα εδώ, ρωτάει ο Εθαλίδης. Εμείς ζεύουμε τα βόδια. Εμείς σπέρνουμε και θερίζουμε το σιτάρι. Μόνες μας φτιάχνουμε το γλυκό κρασί. Στις τέχνες του πολέμου γίναμε πρώτες. Και δεν αφήνουμε άντρε να πλησιάσουν. Φύγετε λοιπόν γιατί... Στάσου η μη διώχνεις έτσι τους ξένους. Τη διέκοψε μία από τις άλλες γυναίκες που άφησε τη χάλκινη ασπίδα της και πλησίασε. Στεκόταν αγέροτη στρέφοντας το ευθύ τη βλέμμα μια στον Εθαλίδη, μια στον Ιάσονα. Ξεχώριζε από τις άλλες στην Αρχοντιά και σε παράστημα. Όσο η Φινόη μιλούσε με τον Εθαλίδη, οι λίμνιες ψιθύριζαν η μία στο αυτή της άλλης και κοίταζαν τον Ιάσονα και τους συντρόφους του κρυφογυλώντας. Έβλεπαν ότι οι άντρε αυτοί ήταν ξεχωριστοί, όμορφοι και δυνατοί σαν θεοί. Ο πόθος είχε αρχίσει να καίει. Είμαι η υψηπήλη, η βασίλισσα της λίμνου. Συνεχίζει η γυναίκα. Ίσως να σας δεχτούμε αν... Αντί βασίλισσα, φτερούγησε η ελπίδα στη καρδιά του αποκαμωμένου Ιθαλίδη. Αν ορκιστείτε ότι θα σμίξετε μαζί μας. Έτσι και έγινε. Όλοι δέχτηκαν με προθυμία, εκτός από τον Ηρακλή που έμεινε στην αργό. Αμέσως οι λίμνιες οργάνωσαν αγώνες δρόμου για να τιμήσουν τον Θώα, τον πατέρα της υψηπήλη και τους νεκρούς άντρες τους πρόσφεραν τόσο ζεστή φιλοξενία στους αργονάφτες που εκείνοι ξεχάστηκαν και δεν ήθελαν να φύγουν. Ακόμη και ο Ιάσονας μαγεύτηκε από την ομορφιά της Νά Νάτος τώρα, διασχίζει την αγορά για να πάει στο παλάτι της βασίλισσας. Φοράει το χιτόνα που του χάρισε η Αθηνά, κρατάει το δόρι του και λάμπει σαν Πίσω του συνοστίζονται οι νεαρές λίμνιες που βρέθηκαν δίθεν τυχεία στο δρόμο του. Ευτυχώ που ήρθε και ο Ηρακλή. Περίμενε υπομονετικά στην Αργό, μα όταν είδε ότι οι σύντροφοί του δεν έλεγαν να επιστρέψουν, πήγε ο ίδιο να του βρει. Και μιλώντα του αυστηρά, του θύμισε το καθήκον που είχαν αναλάβει. Δεν θα έπαιρναν το χρυσόμαλο του κρυαριού δέρα, τρώγοντα και πίνοντα στην τρυφερή αγκαλιά των γυναικών. Και έτσι σε λίγο η Αργό γλιστρούσε πάλι στα νερά του Αιγαίου, αφήνοντα πίσω τι λίμνε γυναίκε να αποχαιρετούν συγκινημένε. Η αγάπη όμως του Ιάσονα και της Ιψιπήλης θα έδινε καρπούς τους δύο γιου που γέννησε αργότερα εκείνη, τον Εύνιο και τον Νεβόφρονο. Οι αργοναύτες πλησίαζαν στο δύσκολο πέρασμα τον Ελίσποντο. Θυμήθηκαν το ιερό Κριάρι και την κόρη του Αθάματα που χάθηκε σε εκείνο το σημείο ακριβώς. Μήπως τα στενά του Ελισπόντου έμελε να γίνουν και ο δικός τους υγρός τάφος. Κοντά στη λίμνο, στο νησί Χρύση, ο Ιάσονας έκανε θυσίες στη Θεά Αθηνά, παρακαλώντας τη να σταθεί πλάι τους στο δύσκολο πέρασμα. Επόμενος σταθμός ήταν η Σαμοθράκη. Εκεί, με προτροπή του Ορφέα, οι αργονάφτες σταμάτησαν και μοιήθηκαν στα καβύρια μυστήρια. Αυτά ήταν μυστικές και απόκρυπες τελετές προς τιμή της Μεγάλης Θεάς. Ένα πέπλο μυστηρίου της σκέπαζε. Κάποιοι έλεγαν ότι η μοιημένη που τους ξεχώριζε κανείς από την κόκκινη ταινία που έφεραν ως σημάδι στην κοιλιά τους, προστατεύονταν από τις θαλασσοταραχές. Ο Ορφέας ήταν ήδη μοιημένος. Οι αργοναύτες προσκύνησαν, αφιέρωσαν χρυσές φιάλες στη Μεγάλη Θεά και παρακολούθησαν τα μυστήρια. Φεύγοντας, ένιωθαν όλο το νησί να πάλεται με την παράξενη ενέργεια των καβύρων, των ακόλουθων της Μεγάλης Θεάς. Πότε με τα κουπιά, πότε με τα πανιά, έτρεχε η αργό προς τον Ελίσποντο. Στο Σύγιο όμως, στην ανατολική πλευρά του Ελισπόντου, κοντά στο βασίλειο της Τροάδας, οι αργοναύτες αντίκρισαν ένα θέαμα που τους ράγισε την καρδιά. Μια κοπέλα δεμένη, πισθάγωνα και εγκαταλελειμμένη έκλαιγε στην παραλία. «Είμαι η Ισιώνη, η κόρη του βασιλιά της Τροάδας Λαομέδοντα», είπε στους αργοναύτες, σκουπίζοντας τα δάκρυά της. Τους εξήγησε την ιστορία. «Μεγάλη συμφορά είχε βρει του Τρόε. Ένα θαλάσσιο τέρα αναδιόταν κάθε τόσο από τη θάλασσα και κατέστρεφε τα σπαρτά του. Απελπισμένοι οι Τρόε είχαν ζητήσει χρησμό. Ο Ποσειδώνα ήταν θυμωμένο μαζί του, είπε ο χρησμό, γιατί είχε εξαναγκαστεί να μπει στη δούλευση του Λαομέδοντα και να χτίσει μαζί με τον Ερμή τα τείχη τη Τρία. Τώρα ο Ποσειδώνα ζητούσε εκδίκηση. Ο Λαομέδοντα υποχρεώθηκε να θυσιάσει την κόρη του την Ισιονή Έπρεπε να τη δέσει και να την αφήσει στην παραλία για να τη φάει το θηρίο. Ο Ηρακλής δεν έχασε καιρό. Ελευθέρωσε την Ισιώνη και υποσχέθηκε στον Λαομέδοντα να σκοτώσει το θαλάσσιο τέρας. Εκείνος του έταξε για τα κόρη του και τις ανίκητες φοράδες του. Πραγματικά, ο ήρωας που δεν γνώριζε τι θα πει φόβος, αναμετρήθηκε με το τεράστιο κήτος. Σύστηκε η θάλασσα και η στεριά κατά την πάλη του. Όταν ξεψύχησε το τέρας, ο Ηρακλής ζήτησε από τον βασιλιά να του φυλάξει την Ισιώνη και τις ανίκητες φοράδες για να τις πάρει μαζί του στο γυρισμό από την Κολχίδα και σάλπαρε πάλι η Αργό για να περάσει τον Ελίσποντο και να βρεθεί στη δεύτερη θάλασσα, την Προποντίδα, που απλωνόταν ανάμεσα στα στενά του Ελισπόντου και του Βοσπόρου, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Με τον τύφιστο το τιμόνι και με την έβνοια των θεών, πέρασε νύχτα η Αργό τα στενά του πορφυρού και στροβιλό του. Κατά την αυγή επέπλευσαν στα γαλήνια νερά της Προποντίδας και έφτασαν σε ένα νησί. Το νησί αυτό ενωνόταν με τη στεριά με ένα στενό ισθμό. Στο εσωτερικό ορθωνόταν ένα ψηλό και απότομο βουνό το όρος των Άρκτων. Εκεί κατοικούσαν άνθρωποι τέρατα ή γηγενείς γίγαντες με έξι χέρια, άγριοι και άξιστοι που προκαλούσαν το φόβο στους δολίονες, το λαό που ζούσε κάτω στον κάμπο. Σαν άραξαν στο ωραίο λιμάνι, στη χώρα των δολιώνων, τους υποδέχτηκε ζεστά ο βασιλιάς τους, ο Κίζικος. Καλωσορίσατε στη χώρα των δολιώνων, αρχαίοι. Ελάτε να ξεκουραστείτε και να ακούσετε από μένα τι πρέπει να προσέξετε στον δρόμο σας για την κολχίδα. Ζεστάθηκαν οι καρδιές των αργών αυτών, τα λόγια αυτά έκτισαν βωμό προς τιμή του Απόλωνα που του είχε βοηθήσει να φτάσουν σώοι στο λιμάνι. Μετακίνησαν έπειτα την αργό στο χιτό λιμάνι, άφησαν εκεί τον Ηρακλή με λίγου ακόμη άντρε να τη φυλάνε και ανέβηκαν σε ένα βουνό το δίνδυμο όρο. Ήθελαν να δουν από ψηλά την πορεία που θα ακολουθούσαν στη συνέχεια. Ο Κίζικος του έδινε οδηγίε. Αν και νιόνυμφο ο βασιλιά, είχε αφήσει τις χαρές του γάμου και του παλατιού για να βοηθήσει τους αχαιούς. Ξαφνικά ακούστηκε ένας τρομερός πάταγος που έκανε τη γη των δολιώνων να συστή και ένα μεγάλο κύμα να σηκωθεί στη θάλασσα. «Η αργό μας, ο Ηρακλής», ανησύχησαν οι Αργοναύτες. Οι γηγενείς γίγαντες έριχναν από ψηλά τεράστιους βράχους στη θάλασσα. Ήθελαν να κλείσουν το λιμάνι για να μην μπορεί να φύγει η αργό. Ο Ηρακλής με τις σαϊτιές του, θανάτωσε αρκετούς γίγαντες. Ώσπου να φτάσουν οι αργοναύτες, τους είχε σκοτώσει όλους. Ασφαλής πια οι σύντροφοί του επιβιβάστηκαν στο γεροκαράβι. Ο Κίζικος και όλοι οι δολίωνες συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι να αποχαιρετήσουν τους γενναίους φιλοξενούμενούς τους που τους είχαν απαλλάξει από τους άγριους γίγαντες. Τους χάρισαν πολλά δώρα, τόσα πολλά που δύσκολα χώρεσαν στην αργό. Όταν χάθηκε πια στον ορίζοντα το πλοίο, οι δολείονε επέστρεψαν στα σπίτια του και ο Κίζικο ανηφόρησε προ το παλάτι του στη νεαρή γυναίκα του, την κλίτη. Δεν είχε απομακρυνθεί όμω πολύ αργό όταν μια δυνατή ανεμοθύελα έστρεψε το πλοίο προ τα πίσω. Οι αργοναύτε με στην Αντάρα και στην Ταραχή δεν κατάλαβαν ότι η στεριά που έβλεπαν μπροστά του ήταν η χώρα των δολιώνων που μόλι είχαν αφήσει. Αλλά και οι δολίωνε με τη σειρά του τρόμαξαν όταν είδαν πάλι καράβι να πλησιάζει στη χώρα τους. Νόμισαν ότι είχαν να κάνουν με εχθρού. Δεν ήταν λίγες οι επιδρομές που είχαν δεχτεί από τις γειτονικέ χώρες. Ρίχτηκαν όλοι με ορμή στη μάχη. Άστραφταν τα δόρατα, τα βέλη περώνιαζαν τα δίστικα κορμιά. Σε μια στιγμή ο Ιάσονας το ξεύει τον αρχηγό των εχθρών και το σκοτώνει. Όταν έσβησε ο αχός της μάχης, οι αργοναύτες κατάλαβαν τι είχαν κάνει σαν είδε ο Ιάσονας πως είχε σκοτώσει τον Κίζικο, ήταν απαρηγόρητος. Ω Θεή, ποια πράξη αποτρόπαιη έκανα δίχως να το γνωρίζω. Σκότωσα τον Κίζικο, αυτόν που με ζεστή καρδιά μας καλοδέχτηκε. Συγχώρεση, πώς να ζητήσω τώρα. Τρεις μέρες θρυνούσαν το χαμό του Κίζικου. Η κλήτη, απελπισμένη, προτίμησε να ακολουθήσει τον άντρα της στον τάφο και έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της. Στην κηδεία τους ακούστηκε μέσα από τα δάση ένα κλάμα απόκοσμο, αλλιώτικο. Ήταν οι νύμφες του δάσους που θρυνούσαν την κλίτη. Ας μην καθόμαστε άπραγοι, ο άνδρες, να θρυνούμε, προτρέπει ο Ιάσονας τους συντρόφους του και τους δολίονες. Ας θυμίσουμε τον Κίζικο όπως αρμόζει. Ευθύς να οργανώσουμε αθλητικούς αγώνες. Πάντα έτσι τιμάμε τους νεκρούς που υπήρξαν ξεχωριστοί άνδρες στη ζωή. Στους αγώνες, οι αργοναύτες εντυπωσίασαν τους δολίονες με τις επιδόσεις τους. Ο Αγκαίος διέπρεψε στην πάλη. Ο Πηλέας, που θα γινόταν αργότερα πατέρα του Αχιλέα, διακρίθηκε στο τρέξιμο. Ο Ηρακλής νίκησε στο Παγκράτιο, ο Πολυδεύκης στην Πυγμαχία, ο Ιάσονας στη Τοξοβολία και ο Ορφέας στη Μουσική. Ο καιρό όμω δεν έλεγε να καλοσυνέψει. Δώδεκα μέρες έμειναν στη χώρα των δολίων οι αργοναύτες ως που τη δωδέκατη μέρα έστειλε πια η Ήρα έναν καλό ιονό, μίαν αλκιόνα. Ο Μάντης Μόψος κατάλαβε αμέσως τη σημασία του. Σύντομα, ο καιρός τα έφτιαχνε. Τώρα, σύντροφοι, πρέπει να ανεβούμε στο δίνθιμο όρο για να θυσιάσουμε και να ζητήσουμε συγχώρεση από τη μεγάλη μητέρα των θεών που λατρεύεται εκεί. Έτσι συμβούλεψε ο σοφός Μάντης τους αργονάυτης, και έτσι έκαναν αυτοί. Ο Άργος, μάλιστα, που είχε ναυπηγήσει την αργό, έφτιαξε ένα ξώανο της μεγάλης μητέρας και της το αφιέρωσε. Σαν έγινε αυτό, οι αργοναύτες επιβιβάστηκαν στην αργό για να συνεχίσουν το ταξίδι. «Μια στιγμή», λέει ο Τίφης, «αυτή εδώ η πέτρινη άγκυρα είναι θαλασσοφαγωμένη πια. Χρειαζόμαστε μια καινούρια. Σταθείτε λοιπόν να φτιάξουμε μια άλλη. Σωστά», λέει ο Ιάσονας. «Ας γίνει έτσι. Μα φέρε μου Τίφη την παλιά άγκυρα. Ο ιασονας ας γινει ετσι μα φερε μου την παλια ο την πηρε και την τοποθέτησε κάτω από μια κρίνη που λεγόταν αρτάκι και ήταν αφιερωμένη στην Αθηνά. Με βαριά καρδιά και δίχως το κατεβόδιο του καλού βασιλιά αυτή τη φορά, οι αργοναύτες έφυγαν από τη Δολιονία. Οι Δολίονες ονόμασαν την πόλη τους Κίζικο για να θυμούνται τον αδικοχαμένο βασιλιά τους. Αιώνες αργότερα, όταν οι μιλήσει απίκησαν την Κίζικο, βρήκαν την άγκυρα που είχε κρύψει ο Ιάσονας κάτω από την κρίνη. Περήφανοι την έδειχναν ως απόδειξη ότι από τον τόπο τους είχαν περάσει οι ένδοξοι αργοναύτε. Συνέχιζαν το ταξίδι τους στα νερά της προποντίδας οι αργοναύτες, περνώντας ακροτήρια και δαντελωτά ακρογιάλια. Είχε έρθει πάλι η ώρα να βρουν ένα λιμάνι για ξεκούραση και ανεφοδιασμό. Κοπηλατούσαν με δύναμη και με ανυπομονησία. Ο Ηρακλής περισσότερο από όλους. Δεν το κουπί του και έσπασε. Ευτυχώ ο Λιγκαία Πρώτο διέκρινε το επόμενο λιμάνι. Πραγματικά σε λίγο η αργό άραζε εκεί όπου ένα μικρό ποταμό, ο κιος χινόταν στη θάλασσα τη Προποντίδα. Η περιοχή αυτή λεγόταν Μισία. Στο βάθο έβλεπαν οι αργοναύτε να ορθώνεται ένα πυκνοδασωμένο βουνό, το Αργανθόνιο Όρο. Άραγε, θα είναι τόπο φιλόξενο ή εχθρικό, αναρωτιόταν ο Ιάσουνας σιωπηλά το ίδιο αναρωτιούνταν και οι σύντροφοί του. Μα ευτυχώ, οι μισοί ήρθαν με λιχουδιέ και με καλό κρασί να υποδεχτούν του νεοφερμένου. Η νύχτα ήταν γλυκιά και φεγγαρόλουστη. Το πάφλασμα του κύματος και η λύρα του Ορφέα γλύκαιναν τις καρδιές και έκαναν ντόπιου και ξένου να νιώθουν ένα. Ο γιο τη Αλκμίνη όμω, ο Ηρακλή, δεν παρασύρθηκε από τι χαρέ του πλαιδιού. Προσιλωμένο στο καθήκον, κίνησε για το βουνό να κόψει ένα δέντρο και να φτιάξει από το ξύλο του ένα καινούριο κουπί. Πήγαινε και εσύ Ήλα στο δάσο να φέρει λίγο νερό, προτρέπει ο Ιάσονα τον αχώριστο σύντροφο του Ηρακλή. Ο Ήλα ήταν ο νεότερο από όλου του αργοναύτε. Φυσικό ήταν ο Ιάσονα να στείλει αυτόν για το θέλημα. Λίγο μετά τον Ηρακλή, λοιπόν, φεύγει και ο Ήλα για το βουνό. Μια τέτοια όμορφη νύχτα όμω δεν την χαίρονται μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι νύμφες του δάσους και των πηγών που βγαίνουν μέσα από σπηλιέ, δέντρα και νερά και αλλοί στον άνθρωπο που θα βρεθεί μπροστά τους. Ανάμεσα στα βαθύσκωτα έλατα, σε ένα ξέφωτο, βρίσκει ο ήλας μια πηγή με γάργαρο νερό. Τα φυλαθροίζουν ουράνιους ψιθύρους, το νερό κελαρίζει, το φεγγάρι στείνει χορό με τις γυαλιστερές πέτρες. Χαίρεται ο ήλας, χαμογελά και λάμπει η θεϊκή ομορφιά του στέκεται λίγο και θαυμάζει γύρω του. Σκύβει να γεμίσει το αγκείο του με νερό. Δεν πρόφτασε. Ένα χέρι τυλίχτηκε γύρω από το λαιμό του. Ήταν ένα απαλό, ολόλευκο χέρι σαν κρίνο. Μια πανόρια νύμφη εμφανίστηκε μπροστά στο σαστισμένο νέο. «Έλα μαζί μου, Ήλα. Η ομορφιά σου δεν είναι για αυτόν εδώ τον κόσμο. Ταιριάζει στο βασίλειο του νερού και του ονείρου. Έλα μαζί μου και η νύμφη της πηγής παρέσυρε τον Ήλα στο βασιλείο τη. «Βοήθεια! Βοήθεια!» φωνάζει ο Ήλας τρομαγμένος. Ακούει ο Ηρακλής τις φωνές του φίλου του και αρχίζει να τον αναζητά μέσα στο δάσος. Μαζί του ψάχνει και ο Πολύφημος. Καθώς έψαχναν όμω μέσα στο σκοτεινό δάσος, η φωνή του Ήλα χάθηκε. Δεν μπορούσε να ακουστεί πια μέσα από το νερό όπου τον βύθιζε η νύμφη. Τι συνάντησε ο Ήλας εκεί που πήγε δεν θα το μάθουμε ποτέ. Κάποιοι λένε ότι οι νύφες που τον άρπαξαν ήταν κόρες του Ασκάνιου ποταμού και τον μεταμόρφωσαν σε αντίλαλο. Με τον καιρό, κάποιοι έπλασαν και μια άλλη ιστορία για να εξηγήσουν την εξαφάνιση του Ήλα. Είπαν πως είχε πάει να βοηθήσει τον Ηρακλή να φτιάξουν το κουπί. Η Ήρα όμως, που εκθρεβώταν τον Ηρακλή, έστειλε στο δάσος ένα ελάφι. Ο Ήλας αρχίζει να το κυνηγά και έτσι φτάνει στην πήγη της Δριόπης. Όταν ο Ηρακλής φωνάζει το φίλο του, παίρνει ως απάντηση τον αντίλαλο της φωνής του. Και οι δύο ιστορίες πάντως έχουν το ίδιο τέλος. Οι αργοναύτες είχαν αποτελειώσει πια το δείπνο τους και ετοιμάστηκαν να ξεκινήσουν πάλι το ταξίδι. Όταν είχαν πια ξανοιχτεί, αναψοκοκκινισμένος φωνάζει ο τελαμόνας στους συντρόφους του. Άμυαλοι που είσαστε όλοι σας, με τα γλέντια και με την καλοπέραση αφήσαμε πίσω τρεις διαλεκτούς συντρόφου όλοι οι αργοναύτες ταράχτηκαν. Πραγματικά ήταν αδικαιολόγητη η αμελιά τους. Αλλά τι να κάνουν τώρα. Το ταξίδι μας είναι μακρύ. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Οι άλλοι θα βρούνε το δρόμο τους. Είπαν οι βορειάδες. Η ομόνια ανάμεσα στους αργοναύτες κλονίστηκε σαν την αργό στη φουσκοθαλασσιά. Άλλοι υποστήριζαν ότι έπρεπε να επιστρέψουν στη μισία και άλλοι να συνεχίσουν. Η Ήρα είχε σπίρει τη διχόνια. Ευτυχώ όμω το κακό δεν κράτησε πολύ. Μέσα από τα κύματα της θάλασσα αναδύθηκε ο Θεό Γλάυκος που με αστραφτερή ματιά και με αποφασιστική φωνή λέει: Μη μαλώνετε, Αχαιοί. Είναι θέλημα του Δία ο Ηρακλής και ο Πολύφημο να μείνουν στη μισία. Έτσι όρισαν οι Θεοί, και η αργό σάλπαρε και πάλι. Ο Φινέα προβλέπει το μέλλον. Συνέχιζαν οι αργοναύτε το ταξίδι του με στη θάλασσα τη Προποντίδα. Όταν άρχισε να σώνεται πια το νερό στι στάμνες του, ρωτάει ο Ιάσονα τον Λυγκαία. Τι βλέπει, Λυγκαία, σε τι χώρα φτάνουμε, έχει νερό. Βλέπω πυκνά δάση, ποτάμια, κοιλάδε και παιδιάδε. Θαυμάσια. Πλώρη λοιπόν για το λιμάνι να ξεδιψάσουμε από γάργαρες πηγέ, αποφασίζει ο Ιάσονα. Όταν πια πάτησαν το πόδι του στη στεριά, οι αργοναύτες άρχισαν να ψάχνουν για πηγές. Στο δρόμο βρήκαν ένα αγρόκτημα με στάβλους και με βόδια να λιάζονται ήσυχα στον ήλιο. Όλα φαίνονταν ελληνικά. Προχώρησαν στο δάσος, ώσπου βρήκαν μια πηγή. Έσκυψαν να γεμίσουν τις στάμνες τους, αλλά μην τολμήσετε. Ακούστηκε μια βροντερή φωνή και σύστηκε η γη. Γυρίζουν οι αργοναύτες και τι να δουν. Προστά τους έστηκε ένας θηριώδης άντρα σωστός γίγαντας. Τα ανάκατα μαλλιά και τα γένια του, το βρώμικο τομάρι λιονταριού που φορούσε, ακόμη και η φωνή του έδειχναν άνθρωπο άξιστο και του. Νερό δεν θα πάρετε στάλα από την πηγή, αν δεν έρθει γρήγορα πιο γενναίος από εσά να παλέψει μαζί μου. Ακούτε μυρμήγκια μου. Γρήγορα, αποφασίστε. Κοιτάξτε μόνο να διαλέξετε τον πιο γενναίο από όλους σας. Και πάλι δύσκολα θα τα βάλει με τον άμικο, τον άρχοντα της πυγμαχίας. Εντάξει, Άμικη, μα πε μα πρώτα, ποιο είσαι. Σε τι ω χώρα έχουμε έρθει, έκανε ο Ιάσονας, που δεν είχε χάσει την ψυχραιμία του. «Κουφός σε μυρμήγκη. Ο Άμικος είμαι, είπαμε, και βασιλεύω εδώ, στη Βερβικία. Μάνα μου είναι η νύφη Μελία και πατέρα μου, όπω η Βασιλεύω χάρη στην απαράμιλη δύναμή μου, απάντησε και έδειξε τι γροθιές στο πληκτικά. Μόνο στην πάλι θέλει να αγωνιστούμε, ρώτησε ο Ιάσονα, προσπαθώντα να κερδίσει χρόνο. Φυσικά, η πυγμαχία είναι η δική μου επινόηση. Εγώ θέσπισα του κανόνε τη. Ελάτε, μη χάνουμε χρόνο. Διαλέξτε ποιον θα αλλιώσω με τι βροθιέ μου. Είσαι τόσο βέβαιο για την νίκη σου, πήρε το λόγο ο Πολυδεύκη, που ήταν ανίκητο πυγμάχο. Χρόνια τώρα ισχύει αυτό. Κανεί δεν μπορεί να πάρει νερό από τούτη την πηγή, εκτό κι αν με νικήσει στην πυγμαχία. Ο νικητή στον αγώνα «Έχει την εξουσία αυτού του τόπου, και από ό,τι βλέπει μικρέ, με ακόμη βασιλιά σε τούτο το λαό, είπε, δείχνοντα του βερβίκου που στέκονταν ολόγυρα. Οι αργοναύτε συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιάσον. Δεν υπήρχε αφιβολία. Ο μόνο που είχε ελπίδα να τα βγάλει πέρα με το βάναυσο άμικο ήταν ο Πολυδεύκη. Ο γιο του Δία έκανε ένα βήμα μπροστά και στάθηκε απέναντι στον Άμυκο. Οι αργοναύτε καρδιοχτυπούσαν βλέποντά του. Ο Άμικο, γιγάντιος, άσχημο και άξεστο, πίστευε μόνο στα καλογυμνασμένα ποντίκια. Ο Πολυδεύκη, μειώδη αλλά λεπτό, πίστευε στι αρετέ του καλού και γενναίου ανθρώπου. Οι Βερβίκοι και οι Αργοναύτε που είχαν μαζευτεί γύρω από του πυγμάχου και έβλεπαν του δύο άνδρε να ανταλλάσσουν γροθιές, να υδρώνουν και να ρίχνονται με ορμή ο ένα εναντίον του άλλου, φώναζαν. Ελά, Άμικη, δώστε να καταλάβει. Φώναζαν οι Βερβίκοι. Δείξτε ότι θα πει ξυπνάδα, έδιναν κουράγιο στον Πολυδεύκη Αχαιή. Οι κινήσει του Πολυδεύκη ήταν αριστοτεχνικές και καλά μελετημένε. Μεθοδικά κούρασε τον αντίπαλό του, που είχε πιστέψει ότι θα τον σκότωνε με το πρώτο χτυπημά του. Χτυπούσε στον αέρα ο Άμικος και κουραζόταν. Όταν πια εξαντλήθηκε για τα καλά, του δίνει ο Πολυδεύκη ένα δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο και τον σωριάζει κάτω. Ένα α! ακούστηκε από το πλήθο. Λυπήσουμε, μη με σκοτώσει, παρακαλούσε ο Άμικος τον Πολυτεύκη. Σου τη χαρίζω τη ζωή σου. Δεν είμαι βάρβαρο. Ορκίσου όμω τώρα στο όνομα του πατέρα σου, του Ποσειδώνα, πω δεν θα ξαναβάλει ποτέ πια ξένο να πυγμαχίσει μαζί σου, και πω τούτη η πηγή θα είναι ελεύθερη για να πίνουν όλοι. Με αυτά τα λόγια ο πολιτεύκη σήκωσε τον άμικο και τον έδεσε σε μια δάφνη. Από τότε όσοι έκοβαν φίλο από αυτή τη δάφνη γινόταν ο περίγελος του κόσμου. Έπειτα οι αργοναύτες πήραν όσο νερό ήθελαν και κατευθύνθηκαν προς την αργό. Οι βεβρίκοι όμως, οργισμένοι καθώς ήταν, τους επιτέθηκαν. Στη μάχη που έβαψε με αίμα το ακρογιάλι, νίκησαν οι αργοναύτες. Σαν να μην έφτανε που οι βεβρίκοι είχαν δει το βασιλιά τους να ντροπιάζεται και που έχασαν τη μάχη με τους αχαιούς, όταν επέστρεψαν σπίτια τους, τα βρήκαν καταστραμένα γιατί η Μαριανδινή, ένα γειτονικό εχθρικό φίλο, είχαν βρει την ευκαιρία να επιτεθούν. Έπλεε πάλι η αργό στα νερά τη προποντίδα. Με δύναμη κοπηλατούσαν οι αργοναύτε, που ένα είχαν στο νου του, το χρυσό μαλοδέρα και την ευτυχία που θα χάριζαν στη χώρα του όταν επέστρεφαν με αυτό. Ο Ιάσονα σκεφτόταν και τη βασιλεία τη Ιολκού που δίκαια πια θα έπαιρνε από τον Πελία. Κι έτσι πλατάγισαν τα κουπιά στην ακίμαντη θάλασσα, ώσπου έφτασαν στη βόρεια ακτή της Προποντίδας, κοντά στα άγρια στενά του Βοσπόρου, σε μία πόλη που την έλεγαν Σαλμιδισό. Άραξε η αργό στο ήσυχο λιμάνι και οι δεν άρχισαν να βρουν το παλάτι και το βασιλιά της πόλης. Μα τι βασιλιάς αυτός! Το θέαμα ήταν θλιβερό. ένα γέρο, αδύνατος, τυφλός και ολομόναχος άνδρας. Αυτός δεν έμοιαζε με βασιλιά και Κι όμως ο δύστυχο στράφηκε δίχως έκπληξη προς τους ξένους που στέκονταν μπροστά του σαν να τους περίμενε από καιρό. Καλωσορίσατε αργοναύτε στο βασιλείο μου. Πώ ξέρει ποιοι είμαστε γέροντα, δείχνει σοφό αν και δυστυχισμένο, λέει ο Αιάσονα. Είμαι ο Φινέα και κάποτε ήμουν ευτυχισμένο και λαμπρό όπω όλοι οι βασιλιάδε. Μα ο Δίας με καταράστηκε, γιατί είμαι και μάντη, βλέπει η Γι' αυτό ήξερα για τον ερχομό σα και σα περίμενα με ανυπομονησία. Μιλά παράξενα, Φινέα. Τι καλό έχει να δει από εμά, Κι εγώ από εσά και εσεί από μένα. Μα θα το δείτε και μόνοι σα. Ο Δία με τύφλωσε γιατί χρησιμοποιούσα επιπόλαια τη μαντική μου ικανότητα. Έλεγε πολλά στου ανθρώπου. Τώρα έβαλε μυαλό. Σε εσά θα προφητεύσω μόνο όσα χρειάζονται για να φτάσετε ασφαλεί στην κολχίδα» έλαψαν τα μάτια των αργοναυτών στο άκουσμα αυτών τον λόγο, γιατί ήξεραν ότι τώρα τους περίμενε το πολύ δύσκολο πέρασμα των στένων του Βοσπόρου. Σαν ένα πολύ μακρύ θαλασσινό φίδι απλωνόταν μπροστά τους στα στενά που ένωναν την προποντίδα με τον εύξηνο πόντο. Οι ακτές ήταν απόκριμνες, οι άνεμοι σφύριζαν δαιμονισμένα, η θάλασσα ήταν μαύρη και απλητική. Στην ουρά του φιδιού, στο τέλος των στενών, Ανοιγόταν πια η είσοδο στον Εύξηνο. Μα τι είσοδο. Οι συμπληγάδε πέτρε, δύο τεράστιοι βράχοι, χτυπιούνταν μεταξύ του και τσάκιζαν όποιο πλοίο τολμούσε να περάσει. Έστελναν καράβια και ναυτικού στον πάτο τη άγρια θάλασσα. Τα ήξεραν αυτά οι αργοναύτε. Εκείνη τη στιγμή τα λόγια του Φινέα ήταν το πιο πολύτιμο δώρο. Ήταν υπόσχεση ζωή. Φινέα, πώ μπορούμε εμεί να σε βοηθήσουμε. Θέλω να με απαλλάξετε από τις άρπιες, τις άγριες φτερωτές θεές, την αελό και την οκυπέτη που έρχονται και αρπάζουν το φαγητό και το ποτό μου. Αχ, συμφορά μου! Και αυτές ο μου τις έστειλε. Για μορία μου. Όση τροφή κι αν έχω, οι άρπιες την αρπάζουν. Μου αφήνουν μόνο όσοι χρειάζομαι για να μην πεθάνω. Σώστε με, για όνομα των θεών. Μην ανησυχείς, Φινέα. Αυτό είναι η δική μας δουλειά, σίγουρα ακούστηκαν με μια φωνή οι Βορεάδες, ο Κάλαης και ο Ζήτης. Τα αδέλφια αυτά είχαν φτερά στα πόδια. Ήταν ήρωες των ανέμων. Οι άρπιες θα έβρισκαν το δάσκαλό τους. Σηκώθηκε ο Φινέας και έφερε ένα πιάτο γεμάτο άσπρα και κόκκινα σταφύλια και όρημα σίκα. Στη στιγμή ορμούν ορμητικά στο παλάτι οι δύο γυναίκες τέρατα. Από τη μέση και κάτω ήταν πουλιά, ενώ από τη μέση και πάνω άνθρωποι. γρήγορε, σαν σαΐτες, αρπάζουν τα περισσότερα φρούτα και εξαφανίζονται στα σύννεφα με κροξίματα και με άγριε ματιέ, αφήνοντα πίσω του μια φρικτή μυρωδιά. Ο Δία όμω στέλνει δύναμη και κουράγιο στου Τα δύο αδέρφια βγάζουν τα σπαθιά του, ρίχνονται στο κατόπι των τεράτων και τα κυνηγούν πέρα από τη Σαλμιδισό και από την Προποντίδα, στο Αιγαίο. Πετούσαν πάνω από τι θάλασσε και από Τέλο, έφτασαν στο Ιόνιο Πέλαγος. Αποκαμωμένοι οι βορεάδε στέκονται στην κορυφή του ένου, του ελατοσκέπαστο βουνού τη Κεφαλονιάς, και προσεύχονται στον Πατέρα των Θεών. Δία, Πατέρα, δώσε μα δύναμη να συνεχίσουμε, να καταστρέψουμε τι άτιμε τη άρπιε. Οι βορεάδε ένιωσαν τα πόδια του να γίνονται ανάλαφρα και τα φτερά στι στέρνε του να ανοίγουν. Αμέσω πέταξαν πίσω από τι άρπιε, ώσπου εκεί, ψηλά στα σύννεφα, πάνω από κάτι μικρά νησιά, τι πλωτέ, κατάφεραν να τι πιάσουν. Ήρθε το τέλο σου, λέει διψώντα για εκδίκηση ο Κάλαη, και υψώνει το σπαθί του πάνω από την κοιλιά τη κυπέτη. Απέσια αελό. Τώρα θα πληρώσει για τι αθλειότητε που έκανε στον Φινέα, ψιθυρίζει χερέ κακαοζήτη, και θα γίνονταν κόκκινα από το αίμα τα σύννεφα, αν δεν επενέβαινε εκείνη την ώρα μια θεά. Αφήστε τι αδελφέ μου, για όνομα του Δία, φωνάζει μέσα από τα σύννεφα η Ήριδα, η Αγγελιοφόρος των Θεών. Και εσείς, τρελές, ορκιστείτε τώρα αμέσως πως δεν θα φασανίζετε άλλο πια τον Φινέα. Ορκιζόμαστε, είπαν ταπεινωμένε οι άρπιες, και οι βορεάδες μαλάκωσαν και τις άφησαν. Οι άρπιες πέταξαν ως την Κρήτη και κρύφτηκαν σε μία από τις πυλιέ του νησιού. Οι βορεάδες νικητές πια έκαναν στροφή και γύρισαν σαν βέλη πίσω στο Φινέα. Στο παλάτι τι να δουν. Καθισμένοι όλοι οι αργοναύτε και ο φινέα γύρω από το τραπέζι, απολάβαναν αχνηστή σούπα, νόστιμα κρέατα και γλυκό κρασί. Έτρωγε και ο φινέα, δίχως να του αρπάζει κανεί την τροφή από τα χέρια. Χαμογελά ο βασιλιά κάτω από τα μουστάκια του, χαμογελούν και οι βορεάδε. Μετά τι αγκαλιέ και τα δάκρυα του ανταμώματος με του συντρόφου οι βορεάδε, διηγούνται πώ τα κατάφερναν με τι άρπιε. Ακούστε με όμω τώρα να σα πω πώς θα περάσετε τον άγριο βόσπορο, άξιοι αργοναύτες», είπε ο Φινέας μόλις τελείωσαν οι βορειάδε τη διήγηση. Σιώπησαν όλοι, συνήλθαν, Θυμήθηκαν αμέσως το πέρασμα στην τρίτη θάλασσα, τις συμπληγάδες πέτρες. «Λοιπόν, ακούστε, μόλις θα φτάσετε στις πέτρες που χτυπιούνται μεταξύ τους και δεν αφήνουν πλοίο να περάσει, θα αφήσετε ένα περιστέρι να πετάξει ανάμεσά τους. Και όταν πέσει και αυλαβές, τότε Διασχίστε γρήγορα και εσεί τη θάλασσα πριν κλείσουν οι πέτρινες πύλε. Μη φοβηθείτε τη θαλασσοταραχή και το άγριο θέαμα. Και μετά φινέα, τι θα συναντήσουμε, Ποιοι κίνδυνοι μα περιμένουν, ρώτησε ο Ιάστονα, που διψούσε όπω και η σύντροφοί του να μάθει περισσότερα. Θα κινδυνεύσετε και ο θάνατο θα έρχεται από τον ουρανό. Σκέπη, ασημένια φτιάξτε τότε και θα γλιτώσετε. Τι εννοεί Φινέα, ζητάει η ο Ιάσονας. Αυτά είχα να σα πω. Γιατί δεν πρέπει να θέλουμε οι να μαθαίνουμε όλε τι επιθυμίε των Θεών. Ένα μόνο ακόμα θα σα πω. Το γυρισμό ο δρόμο να είναι αλλιώτικο από τον πηγεμό. Να είστε προσεκτικοί αργοναύτε. Να μην πηγαίνετε γυρεύοντα για το κακό, παρασυρμένοι από τον ενθουσιασμό τη νιώτη σα. Να προσεύχεστε στου Θεού, αλλά μην τα περιμένετε όλα από αυτού. Να εμπιστεύεστε τη δύναμη των χειριών σα και να έχετε θάρρο. Έχετε για αργοναύτε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι με σώσατε από τις άρπιες που με τυραννούσαν. Οι θέοι μαζί σας.